των συγκεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Κύριε Λεβέντη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε? Έχουμε καιρό να τα πούμε ραδιοφωνικά, κύριε Λεβέντη. Ναι. Πριν μπείτε ακόμα στη Βουλή, και αλήθεια πείτε μου, το κλίμα που αντιμετωπίζετε τώρα ενώ είστε στη Βουλή, καταρχήν συγχαρητήρια που είστε με ένα από τα κόμματα με κοινοβουλευτική παρουσία. Το κλίμα που αντιμετωπίζετε τώρα που είστε μέσα στη Βουλή, έχει καμία σχέση με τα όλα όσα θίγατε και καυτηριάζατε πριν μπείτε στη Βουλή, κύριε Λεβέντη? Το κλίμα που συνάντησα δεν είναι καλό, αλλά εμείς παραμένουμε πιστοί Ένωση Κεντρών στη όσα εξαγγέλαμε και θα επιμείνουμε μέχρι τέλους σε όλα τα ζητήματα. Αλλά το κλίμα που συναντήσαμε στη Βουλή είναι ένα κλίμα οχαδελφισμού, τα ζώα μου αργά, δεν κινείται τίποτα, όλο θα και δια της δικτατορίας των αριθμών, δηλαδή της κοινοβουλευτικής δικτατορίας, περνάει ο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι γουστάρει, χωρίς να ρωτάει κανέναν. Αυτή είναι η κατάσταση, δηλαδή δεν λογαριάζει κανέναν στις ψηφοφορίες, δια της πλειοψηφίας, περνάνε όλα. Και εσείς όμως τις προάλλες στηρίξατε κάποιο νομοσχέδιο που είχε να κάνει με το, με το σύστημα διαβίωσης, συμβίωσης τώρα, οπότε οι ΑΝΕΛ είπαν όχι, εσείς όμως και το ποτάμι είπατε αυτό, ναι, και στρατευτήκατε. Αυτό για λόγους αρχής, γιατί δεν είμαστε ούτε του μεσαίωνα ούτε πρωτόγονοι. Ζούμε σε μια εποχή που ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει τις επιλογές του. Η θρησκεία μπορεί να έχει τις απόψεις της, βέβαια, τη σεβόμεθα, αλλά εδώ δεν πρόκειται περί γάμου που υποχρεώνουμε να ευλογήσει κάποιος παπάς. Εδώ πρόκειται περί συμβολογραφικής πράξης με αστικό μόνο αποτέλεσμα, δηλαδή για την κληρονομιά και για να περνάνε οι συντάξεις μεταξύ τους, για καθαρά δηλαδή βιοποριστικούς λόγους. Λύσαμε ένα θέμα ηθικής τάξεως. Ένα θέμα κοινωνικό μπορούμε να συζητήσουμε. Ένα θέμα κοινωνικό. Η Εκκλησία, δεν ξέρω, το είδε στραβά το θέμα, το είδε φανατικά, έδειξε ότι δεν προσαρμόζεται εύκολα. Καταρχάς μιλούν περί γάμου κάποιοι, ότι είναι γάμος. δεν είναι γάμος, ούτε καν στο δήμαρχο. Τίποτα. Αν τώρα κάποιοι ομοφιλόφιλοι διαφημίζουν κάποιο γάμο που κάνανε έτσι σε κάποιο δήμαρχο ή εδώ ή στο εξωτερικό, αυτό είναι και αυτό βλακεία τους, διότι προκαλούν με αυτά τα χριστιανικά αισθήματα του υπόλοιπου κόσμου. Έπρεπε να προσέχουν και αυτοί. Μάλιστα. Δηλαδή, κύριε... Αλλά δεν είναι γάμος, επαναλαμβάνω. Ναι. Είναι κατανοητό το απόλυτα δικαίωμά τους να πάρει ο ένας τη σύνταξη του άλλου και να κληρονομήσει τα σπίτια του άλλου. Αυτό όλη η ανθρωπότητα το έχει κάνει δεκτό, με το να είμαστε εμείς μόνοι και έρημοι να μην το δεχθούμε, δηλώνουμε ότι είμαστε ένα φανατικό και μυσαλόδοξο κράτος, και οι κόμματα τα οποία δεν το ψήφισαν αυτό, ποιοι είναι, οι καμένοι ακροδεξιά κόμματα, δηλαδή θρησκοληπτικά κόμματα. Μάλιστα. Και παρακαλώ, μια και μου δίνετε την ευκαιρία, παρακαλώ το σεμνό και ευσεβή ελληνικό λαό, τον ορθόδοξο λαό, να καταλάβει τι του λέω. Δεν πρόκειται περί γάμου. Πρόκειται περί μια συμβολογραφικής πράξης για να παίρνει ο ένας το σπίτι του άλλου αν πεθαίνει. Αυτό είναι ένα ανθρώπινο πράγμα το οποίο δεν μπορούν ορθόδοξοι χριστιανοί να μην το υιοθετούν. Να μην ακούνε λοιπόν τις κραυγές μίσους κάποιων ακροδεξιών και ηλιθίων, αλλά να καταλάβει ο κόσμος ότι ζούμε σε μια εποχή ελευθέρων επιλογών και η θρησκεία πρέπει να δείχνει μεγαλείο. Κατανοητό, ναι, απόλυτα. Ναι. Κύριε Λεβέντη, είπατε λίγο νωρίτερα ότι δεν περνάνε από το ΣΥΡΙΖΑ όλα πάρα πολύ εύκολα και με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία η οποία διαθέτει. Σε αυτό δηλαδή βοηθάει. Ο Παπαδόπουλο έχει, η ΣΥΡΙΖΑ έχει. Το ίδιο είναι. Η Χούντα έχει ή το ΣΥΡΙΖΑ έχει, γίνεται συζήτηση, λες ότι διαφωνείς και στο τέλος αυτή της αριθμητικής δικτατορίας το ψηφίζουν.
Μήπως αυτό βοηθάει και η έλλειψη έτσι δυνατής αντιπολίτευσης, καθώς το κόμμα με τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική παρουσία στην αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία, βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση οργανωθεί και να επανακινηθεί? Εντάξει, δεν νομίζω να. Σας λέω πάλι το ίδιο θα γινότανε. Ναι. Εγώ σε ορισμένα σημεία στη Βουλή έχω κάνει πολύ έντονες, έχω προβάλει έντονες αντιρρήσεις. Δεν ελήφθη υπόψη, τίποτε. Κάνουν ψηφοφορίες και το περνάνε. Τώρα αν η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε εσωκομματική εξέλιξη, αυτό πάλι το ίδιο δεν θα συνέβαινε. Και αν ένα αρχηγό είχε, θα τον ελάμβαναν υπόψη. Έχουμε ένα σύστημα, πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Πρέπει μες στη Βουλή να μην γίνονται μονόλογοι. Ο καθένας παπαγαλία τα δικά του. Και στο τέλος μια ψηφοφορία βασισμένη στην αρχή της πλειοψηφίας. Πρέπει να γίνονται διάλογοι. Σας λέω, είμαστε πίσω σε όλα. Η κατάσταση είναι φρικτή. Αν έμπαινε ο κόσμος στο κοινοβούλιο, θα τους μούτζωνε, δεν θα πήγαινε ούτε να ψηφίσει. Οπότε η απαξίωση που έχει δείξει η κοινωνία στην πολιτική έχει μια κάποια δικαιολογία, βέβαια, γιατί σας λέω, διάλογο δεν κάνουνε. Τους απαριθμίσει το ένα το άλλο πράγματα που θα μπορούσε να διορθώσουν τα νομοσχέδια. Αυτοί τα αγνοούν όλα και ψηφίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, τον Καμένο, ψηφίζουν τα πάντα. Το καταλαβαίνετε. Άρα τι τις θέλουμε τις συζητήσεις, χάνουμε χρόνο. Απλά νομίζουμε ότι γίνεται δουλειά. Παριστάνουμε ότι γίνεται δουλειά. Και έχουμε δικτατορία. Είναι μεγάλα ζητήματα τα οποία τώρα τη νεολαία πρέπει να απασχολήσουν αυτά που λέω. Μάλιστα. Τη νεολαία, γιατί αυτή της νεολαίας γκρεμίζουν το μέλλον. Όλοι αυτοί εκεί πάνω οι 300. Της νεολαίας γκρεμίζουν το μέλλον. Οι πιο μεγάλες ηλικίες φάγαν τη ζωή τους. Καταλάβατε. Κύριε Λεβέντη, τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία πώς χαρακτηρίζετε, τι εκτιμάτε για το αποτέλεσμα, ποιον θα θέλατε αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία, θα αλλάξει κάτι? Επειδή εγώ έχω προτείνει οικουμενική κυβέρνηση, από ό,τι ξέρετε, και επιμένω ότι μόνο πηγαίνοντας σε ένα σύστημα σαν τη Γερμανία, η Γερμανία ούτε πτώχευση έχει, ούτε κρίση έχει να κινδυνεύει. Έκανε όμως το μεγάλο συνασπισμό, δηλαδή τα δύο μεγάλα κόμματα φτιάξανε κυβέρνηση. Γιατί το κάνανε? Υπολόγισαν τη δύναμη της Γερμανίας για να αυξήσουν το εύρος της ισχύος της Γερμανίας. Εδώ στην Ελλάδα τρογόμαστε σαν τα κοκόρια. Είναι μια θλιβερή κατάσταση. Και επειδή λοιπόν προτείνω η οικουμενική κυβέρνηση, θεωρώ ότι ο Μεϊμαράκης είναι πολύ κοντύτερα στις απόψεις Καραμαλή, ο οποίος Καραμαλής φαίνεται ότι έχει υιοθετήσει, ότι έχει συμφωνήσει με τον Τσίπρα το σχηματισμό οικουμενικής κυβέρνησης. Είναι δηλαδή ένας όφρον άνθρωπος ο Καραμαλής και δεν ακολουθεί τις κραυγές των ακροδεξιών, γιατί έχει και η Νέα Δημοκρατία πολλούς βασιλόφρονες, χουντικούς, έχει πολλούς παλαιοδεξιούς, σκληρούς. Ο Καραμαλής είναι πιο σόφρον. Θεωρώ λοιπόν ότι η εκλογή του Μεϊμαράκη εξασφαλίζει τη δυνατότητα να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε με σκοπό το σχηματισμό οικουμενικής κυβέρνησης. Ενώ ο Μητσοτάκης το πάει, ή και ο Τζιτζικώστας αν έβγαινε, το πάει στην εποχή πάλι του Τσίπρας Μητσοτάκης, δηλαδή δύο ισχυροί αντίπαλοι υποτίθεται με δικοματισμό. Ο Μητσοτάκης ονειρεύεται δικοματισμούς και να γίνει πρωθυπουργός πάλι. Έτσι, σε ένα τέτοιο σύστημα δικτατορικό. Γι' αυτό καλώ εγώ όλο τον κόσμο να τιμωρήσει την οικογένεια Μητσοτάκη, που θέλει να μας μεταφέρει πίσω στην εποχή της πόλωσης και της αγριότητας της πολιτικής. Ο Μεϊμαράκης δεν είναι ο σπουδαίος πολιτικός, αλλά είναι ένας πολιτικός που ακούει τη σόφρονα φωνή των ημερών και θα θελήσει προφανώς, θα συμβάλλει στο σχηματισμό μιας κυβέρνησης οικουμενικής που τόσο χρειάζεται η χώρα. Κάνω έκκληση εγώ στους δημοκράτες, αν μου πέφτει ο λόγος, να με ακούσουν. Εγώ δεν είμαι σε θέση να κάνω υποδείξεις, βέβαια, γιατί είναι άλλο δικό τους κόμμα και δική τους υπόθεση το
τι θα κάνουν, αλλά κάνω έκκληση να βγάλουν τον πιο ήπιο, αυτόν που θα βοηθήσει να συγκροτεί μια κυβέρνηση οικουμενική. Γιατί ο Μητσοτάκης θέλει να μας γυρίσει στην εποχή της πόλωσης και του δικοματισμού, και αυτό θα είναι ό,τι πιο ολέθριο μπορεί να συμβεί. Μάλιστα. Να πούμε ότι μιλάμε με τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, την ώρα αυτή. Κύριε Λεβέντη, μια τελευταία ερώτηση για να μην δεσμεύω άλλο από το χρόνο σας. Έχουν ακουστεί πάρα πολλές φορές ότι η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της πρόσφατης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ είναι ιδιαίτερα ρευστή και δεν θα αντέξει. Βλέπετε και εσείς άμεσα να πηγαίνουμε στις κάλπες ξανά? Για κάλπες δεν το πιστεύω. Η οικουμενική κυβέρνηση πιστεύω ότι θα γίνει κάλπες, έτσι άμεσα, δηλαδή Μάρτιο. Θα ήταν τρελό. Δεν το αποκλείω, στην πολιτική όλα γίνονται. Γιατί δείχνουν και στο ΣΥΡΙΖΑ ένα εγωισμό και μια λαζονία. Αλλά πιστεύω ότι είναι τόσο σκληρά τα νομοσχέδια που έρχονται, που κάποιοι των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σε ακολουθήσουν τον Τσίπρα σε τόσο ακροδεξιά μνημόνια σαν αυτά που θέλει να υπογράψει και να ψηφίσει. Επομένως η κυβέρνηση δεν θα αντέξει. Τώρα, στη θέση μιας κυβέρνησης που δεν αντέχει, φρονώ ότι είναι προτιμότερο να μπει μια οικουμενική κυβέρνηση, και γι' αυτό σας είπα προηγουμένως για το Μημαράκι. Μια τέτοια κυβέρνηση φρονώ ότι πρέπει να γίνει, οικουμενική, και όχι εκλογές. Εκλογές είναι το έσχατο αν όλες οι πλευρές δείξουν κακία, μικρότητα, μικροψυχία. Πολύ ωραία. Κύριε Λεβέντη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι καλές γιορτές να έχετε και με υγεία να τα πούμε την επόμενη χρονιά. Χαιρετισμούς από την Ένωση Κεντρών και χρόνια πολλά σε όλη την Κρήτη, την οποία τόσο αγαπώ. Να είστε καλά. Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.